Εμείς δεν απευθυνόμαστε σε όλους. Δεν παλεύουμε για όλους. Εμείς βλέπουμε και ακούμε τα προβλήματα και τους καημούς της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων της χώρας μας. Μιλάμε με αυτούς, μιλάμε για αυτούς, σκεφτόμαστε για αυτούς και σκοπός μας είναι να τους έχουμε μαζί μας στους αγώνες που κάνουμε για να γίνει καλύτερη η ζωή μας. Γιατί αυτοί που χυμάζονται τώρα από τα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης, αλλά και από χρόνια χυμάζονται από την ίδια πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, είναι εκείνοι που πρέπει να μπουν στη δράση μαζί με τους κομμουνιστές για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους και την κατάκτηση του σοσιαλιστικού στόχου. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι αναγκαίο να κατανοήσουμε ποιο είναι το σωστό, το σταθερό κριτήριο για να επιλέξουμε τι θα ψηφίσουμε στις επερχόμενες εκλογές. Η κυβερνητική πολιτική καθορίζεται από σειρά αντιλαϊκών εξοδοτικών μέτρων για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Οι τοπικοί και περιφερειακοί διοικητικοί θεσμοί, είτε είναι δήμοι είτε περιφέρειες, επίσης καθορίζονται από αντίστοιχες αντιλαϊκές πολιτικές που εκφράζονται μέσα από τις αποφάσεις των αιρετών συμβούλων της πλειοψηφίας. Πολιτική που είναι χωρίς έγνοια και φροντίδα για τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων, που ενώ δουλεύουν και με το παραγόμενο προϊόν πλουτίζουν τα ταμεία των επιχειρήσεων, οι ίδιοι ζουν στερημένα. Και αυτό είναι μια σύντομη περιγραφή του πώς λειτουργεί ένα αστικό κράτος, η κυβέρνησή του και οι θεσμοί του, στο έδαφος της καπιταλιστικής παραγωγής. Πράγματι, οι τοπικοί και περιφερειακοί θεσμοί, δηλαδή οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας μας, προσαρμόζουν τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες τους ανάλογα με την ανάγκη να μακροημερεύσουν τα κέρδη των κολοσσών του κεφαλαίου. Οι διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν σε αυτούς τους θεσμούς και εμφανίζονται είτε ως Καποδίστριας, είτε ως Καλλικράτης, είτε ως Κλισθένης και ποιος ξέρει πόσες αρχαίες και νεότερες προσωπικότητες θα ακολουθήσουν, αυτό το σκοπό εξυπηρετούν. Την προσαρμογή της λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών στις ανάγκες του κεφαλαίου και της κερδοφορίας του, το πέρασμα σε αυτούς της αντιλαϊκής πολιτικής, όπως αυτή εντάθηκε με τα μνημόνια και όπως τη βιώνουμε τώρα στη φάση ανάκαμψης της οικονομίας. Κάτω από αυτό το πρίσμα, λοιπόν, αποφασίζονται οι τεράστιες χρηματοδοτήσεις των ποδοσφαιρικών, παραδείγματος χάρη, επιχειρήσεων, των φαραωνικών έργων βιτρίνας, η μεταβίβαση σε ιδιώτες της κρατικής περιουσίας, η τροφοδοσία με άφθονο χρήμα έργων που δεν αγγίζουν καν τις λαϊκές ανάγκες και απαιτήσεις, ενώ την ίδια στιγμή έργα υποδομής για να αντιμετωπιστούν οι πλημμύρες, οι σεισμοί, οι πυρκαγιές, αποτελούν τοπία και προεκλογικές υποσχέσεις. Τώρα, οι αντιλαϊκές αποφάσεις που λαμβάνονται είναι αποφάσεις από την πλειοψηφία εκπροσώπων εκλεγμένων μέσα από τη διαδικασία της εκλογικής αναμέτρησης. Καλή ώρα. Και τι είναι αυτοί οι εκλεγμένοι? Εκπρόσωποι των αστικών κομμάτων, άνθρωποι που υποστηρίζουν στον τομέα της πολιτικής τα οικονομικά συμφέροντα των λίγων, τα οικονομικά συμφέροντα των οικονομικών μεγαθυρίων, τα οποία συμφέροντα με τη σειρά τους καθορίζουν και το αντιλαϊκό πολιτικό περιεχόμενο των αποφάσεων. Και από ποιους εκλέγονται αυτές οι πλειοψηφίες? Αυτά τα πρόσωπα που κυβερνούν, είτε είναι κεντρικά, είτε τοπικά, είτε περιφερειακά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, εκλέγονται και από ανθρώπους του μόχθου, της δουλειάς, της ανεργίας, που δεν μπορούν να ζήσουν σαν άνθρωποι. Ποιος λοιπόν θα πει ότι είναι φυσικό οι άνθρωποι του μόχθου και της δουλειάς, οι άνεργοι, οι φτωχοί, που πνίγονται κάτω από το βάρος της καθημερινής ζωής όπως την έχουν προγραμματίσει και σχεδιάσει για αυτούς αυτοί που κυβερνούν? Ποιος θα πει ότι είναι φυσικό αυτοί οι άνθρωποι να ψηφίζουν τα ίδια πρόσωπα, τις ίδιες πολιτικές επιλογές με αυτούς που δεν ξέρουν τι να κάνουν τα χρήματά τους, που δεν διστάζουν να αιματοκυλήσουν λαούς για μεγαλύτερη μερίδα από τη λία της πολεμικής καταστροφής? Όχι, αυτό δεν είναι φυσικό. Και όμως συμβαίνει. Η αντιλαϊκή πολιτική να υποστηρίζεται και από αυτούς που είναι τα θύματά της. Γιατί το αφύσικο έγινε φυσικό, όπως έγραφε ο Μπρέχτ. Γιατί απουσιάζει το σωστό κριτήριο ψήφου.
το σωστό κριτήριο ψήφου που είναι το αποτέλεσμα της ενημέρωσης του λαού μας, της γνώσης για τις αιτίες της πραγματικότητας που βιώνει, της δράσης του μέσα στους μικρούς και μεγάλους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες, οι αστεί το λιώνουν μέσα στον κάδο απορριμμάτων που φτιάχνουν με την παραπλανητική προπαγάνδα τους, με τα ψέματα περί ανεξάρτητων δήθεν υποψηφίων, περί σοβαρών δήθεν προσωπικότητων, με τις ηλικιώδεις μετακινήσεις του καθενός από αυτούς, από το ένα αστικό κόμμα στο άλλο, στο όνομα του λεγόμενου εθνικού συμφέροντος. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, από την αδιαφορία για την αποκατάσταση του δρόμου της γειτονιάς μας, μέχρι το πώς πορεύεται η ανάκαμψη των κερδών του κεφαλαίου και πώς παραχωρούνται κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας στους πολεμοκάπηλους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει μια ατσάλινη συνδετική κλωστή. Και αυτήν πρέπει να αποκαλύψουμε, να μην παραμένει κρυμμένη και αόρατη από το λαό μας. Αυτή η συνδετική κλωστή είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη. Η καπιταλιστική οικονομία που αναπτύσσεται και στοχεύει μόνο στο επιχειρηματικό κέρδος και θέλει τους εργαζόμενους αδαείς, ανυποψίαστους, αδρανείς πολιτικά, υποταγμένους και καθυλωμένους σε ψευτοδιλήμματα και αερολογίες, πυθύνια όργανα, εργαλεία του οικονομικού καπιταλιστικού ανταγωνισμού. Η αποκάλυψη λοιπόν αυτής της κλωστής που συνδέει τις μικρότερες και μεγαλύτερες πληγές που βιώνουμε κάθε μέρα φέρνει στο φως και το περιεχόμενο του σωστού κριτηρίου για να ψηφίσουμε. Το αλάνθαστο κριτήριο της δικής μας ψήφου έρχεται σε αντίθεση με τη βουλημία των κερδών των ομίλων. Το αλάνθαστο κριτήριο της δικής μας ψήφου είναι οι σύγχρονες πραγματικές ανάγκες μας και η ικανοποίησή τους. Το σωστό κριτήριο της δικής μας ψήφου πρέπει να είναι η αξίνα για να ξεριζώσουμε μαζί με τους αγώνες μας ό,τι σάπιο μας πνίγει. Δεν είμαστε με τους λίγους που δυναστεύουν το λαό μας. Είμαστε με τους πολλούς που ζουν την καταπίεση και την εκμετάλλευση. Δεν στηρίζουμε τους θύτες της ζωής μας. Δεν θα εξαπατηθούμε από κούφιες υποσχέσεις. Συμπορευόμαστε και καλούμε και το λαό μας να συμπορευτεί με τους κομμουνιστές και ριζοσπάστες αγωνιστές στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες για τις ανάγκες μας και το δίκιο μας. Να παλέψουμε και με την ψήφο μας για να έρθουν στη χώρα μας οι πιο όμορφες μέρες που δεν είδαμε ακόμα.